Κατά τη βιομηχανική ανάπτυξη ολικών σταθμών παραγωγή ενέργεια μεγάλη ισχύω σε περιοχέ φυσικού κάλου χωρί τη συγκατάθεση τη περιφέρεια, δήμων, κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών, Τάχθηκε κατά τη συνεδρίαση του την Παρασκευή, το Περιφερειακό Συμβούλιο Υπήρου. Στην εισήγηση, το Περιφερειάρχη Αλέξεντρο Καχρημάνη, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση για την υποβολή πρόταση προ το Υπουργείο, μεταξύ άλλων, τόνισε, δεδομένου ότι η εγκατάσταση των αιωλικών σταθμών παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια συνοδεύεται από εκχέρσωση βλάστηση, έργα διάνοιξη νέου οδικού δικτύου, δημιουργία νέων τεχνητών επιφανειών στι πλατείε, όπου εγκαθίσταται οι πυλώνε και έργα μεταφορά αφορά της ενέργειας, τα έργα αυτά αλλάζουν τη χρήση της γης και αλλοιώνουν ριζικά το τοπίο, ενώ η αλλοίωση αυξάνει γεωμετρικά όσο περισσότερες είναι οι ανεμογεννήτριες και όσο υψηλότεροι είναι οι πυλώνες τους. Από το σημείο αυτό αρχίζει ο έντονος προβληματισμός μας. Θέλουμε καθαρή ενέργεια, αλλά προϋπόθεση είναι τα έργα αυτά να γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον και με σωστή χωροθέτηση. Θα πρέπει δηλαδή να δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα που μπορούν να γίνουν ελληνικά πάρκα,

πόσοι ισχύ μπορούν να έχουν και κυρίω ποιε θα είναι οι επιπτώσει του επί των άλλων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στι ίδιε περιοχέ επεμβάσεων. Το πρόβλημα θα είναι τεράστιο στην Ήπειρο, επεσήμανε ο κ. Κακριμάνη, καθώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για έκδοση νέων αδειών. Η ευνηδιαστική για μα υποβολή τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αερολικό πάρκο στο Περιστέρι ήταν η αφορμή να ερευνήσουμε το ζήτημα, έχοντα καταλήξει το συμπέρασμα Ωτι μπορεί να λάβει ανεξέλεκτε διαστάσει η εγκατάσταση αεολικών πάρκων σε όλη την Ήπειρο, εν αγνία και άνευ συνένεση στι περισσότερε περιπτώσει των τοπικών κοινωνιών. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόνοιε ώστε να σταματήσει η έκδοση αδειών που βρίσκεται σε εξέλιξη και για τις οποίες κανένας από εμάς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς σχεδιάζεται και κατά δεύτερο λόγο ποιοι είναι οι επενδυτές. Εν ολίγης, δεν μπορούμε να καταστρέφουμε και να επιφέρουμε ριζικές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Υπήρου, να καταστρέψουμε παραγωγικές, τουριστικές, φυσιολατρικές δραστηριότητες για να κατασκευάσουμε κάτι άλλο που είναι αμφίβολα αν θα έχει και ισοδύναμα οικονομικά ωφέλη για τις ίδιες περιοχές. Εκείνο που μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία πρόσθεση είναι ότι υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσει για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άλλων 69 μονάδων συνολικής ισχύω 1.500 περίπου ΜΒ, πράγμα που σημαίνει ότι αν προχωρήσει η έκδοση αδειών με τη σημερινή διαδικασία, δεν θα μείνει βουνοκορφή της Υπήρου χωρίς να έχει πάνω της ανεμογεννήτρια. Η ορεινή Ήπειρο έχει περιοχέ που, κατά τη γνώμη μα, μπορούν να αξιοποιηθούν για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων μέση ισχύω, που δεν θα επηρεάζουν αρνητικά ούτε το περιβάλλον, ούτε τι γεωργικέ και τουριστικέ δραστηριότητε. Περιοχέ στι οποίε θα μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριε ισχύω 1 ΜΒ και ύψο 50 μέτρων που δεν απαιτούν εκτεταμένε διαμορφώσει. Εκείνο όμω που δεν μπορεί να γίνει είναι ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών πάρκων σε τόπου ιδιαίτερη φυσική οικολογική πολιτιστικής πολιτιστική αξία που δεν και με το όραμα τη Περιφέρεια Υπήρου όπω αυτό εκφράζεται και στην στρατηγική έξυπνη εξειδίκευση. Συμπερασματικά, η θέση μου είναι ότι η βιομηχανική ανάπτυξη των νεολικών σταθμών παραγωγή ενέργεια στο μέγεθο προγραμματίζεται να γίνει στην Ήπειρο χωρί τη συγκατάθεση περιφέρεια, δήμων, κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών, είναι ανεπίτρεπτη. Με βάση όλα τα παραπάνω, η πρόταση που προτείνουν να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια περιλαμβάνει τα εξή. Η αδειοδότηση έργων αιωλικών σταθμών παραγωγή ενέργεια να γίνεται εκτό του δικτύου Natura 2000. Η αδειοδότηση των έργων αυτών να γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών ή τη περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων η διαδικασία διοδότηση νέων έργων να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χωροταξία των Εολικών Σταθμών Παραγωγή Ενέργεια, όπου θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα κριτήρια τεχνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική υφή, να γίνουν αδειοδοτή σε ολικών σταθμών κατά προτεραιότητα σε οικολογικά υποβαθμισμένε περιοχέ περιφέρεια, σε εγκύτητα με το οδικό δίκτυο, οι οποίε δεν θα περιλαμβάνουν τοπία Υψηλή αισθητική, πολιτιστικής, ιστορική ή άλλη αξίας και δεν θα απειλούν την τοπική οικονομία. Να ληφθεί μέρημνα για σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα για τη σημαντική μείωση των λογαριασμών του ρεύματο στου κατοίκου του Δήμου ή Δήμων όπου εγκαθίστανται οι αιωλικοί σταθμοί. Τέλο, η Περιφέρεια Υπήρου καλεί την ελληνική πολιτεία γενικότερα να εξετάσει σοβαρά το θέμα τη δυναμικότερη πολιτική εξοικονόμηση ενέργεια σε όλου του οικονομικού τομεί και δεύτερον τη παροχή κινήτρων για την παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ εντό του αστικού ιστού κατά προτεραιότητα με του καταναλωτέ να έχουν ενεργό και κεντρικό ρόλο στι ενεργειακέ αγορέ του μέλλοντο και με βάση το ευρωπαϊκό πακέτο Καθαρή Ενέργεια για όλου του Ευρωπαίου. Η Παράταξη Ορίζοντα Υπήρου με ανακοίνωσή τη τονίζει πιστή στην πολιτική μα τάση να μην επιτρέψουμε τον εμπεγμό των πολιτών τη Υπήρου και συνεπή με τι δηλώσει του επικεφαλή Παράταξη Σπύρου Ριζόπουλου στην συνέντευξη στην τύπου Ορίζοντε Υπήρου στην κατεπίγουσα συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Απέχουμε σύσσωμη από τη διαδικασία λήψη απόφαση στο τρίτο θέμα που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία αεολικών πάρκων στην Ήπειρο και στο τέταρτο θέμα που αφορά γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εγκατάστασης και λειτουργία τεσσάρων αιωλικών πάρκων συνολικής ισχύω 88,45 ΜΒ στο όρος Λάκμος Περιστέρη των Δήμων Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρεια Υπήρου. Η συμβολική αποχή είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει ότι κανείς δεν μπορεί να εμπέζει το θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου για προσωπικό όφελος και η λαϊκή συσπήρωση σε σχετικό δελτίο τύπου τονίζει. Η προσπάθεια της Περιφέρειας Υπήρου να βάλει δίθεν ένα όριο στην άναρχη κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στην Ήπειρο είναι επίοικο από προσανατολιστική, γιατί αν υπήρχε τέτοια πρόθεση, περιφερειακή αρχή θα έπρεπε να είχε εκφράσει και την αντίθεσή τη στον περιβαλλοντοκτόνο νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε και ο οποίος διέλυσε κάθε μορφής προστασίας του περιβάλλοντος από οποιοδήποτε έργο, είτε πρόκειται για ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είτε όχι. Επειδή όμως δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, η συνεδρίαση περιορίστηκε στη φιλοδοξία να σώσουμε την Ήπειρο και ασκαούν όλοι οι άλλοι. Ακόμα περισσότερο σε εποχέ οικονομική κρίση, όπου η ανάγκη να επενδυθούν λιμνάζοντα κεφάλαια γιγαντώνεται, μοιάζει ανέκδοτο οι ίδιε δυνάμει που πανηγυρίζουν την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων για τι επενδύσει με τον περιβαλλοντικό νόμο που ψηφίστηκε, να ζητούν να μπει όριο σε μία μορφή πράσινων επενδύσεων όπω τα αεολικά πάρκα. Το αίτημα για αδειοδότηση των αεολικών πάρκων μετά την ψήφιση του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χωροταξία είναι μετατόπιση του προβλήματο, καθώ τόσο παλιό όσο και ο νέο δεν στοχεύουν στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, στη διασφάλιση φτηνή και επαρκού λαϊκή κατανάλωση, στην ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων τη οικονομία, στην προστασία τη δημόσια υγεία, στην ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Λαϊκή Συσπήρωση.